Καλημέρα κύριε Κόψη, καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Ρέγκογο και κύριε Βενανίδη. Να σας ευχηθώ και εσάς καλή Ανάσταση. Σήμερα γιορτάζουμε την Ανάσταση, ξέρετε. Ναι, ναι. Έχει να κάνει και με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Μα φυσικά. Μα φυσικά. Τώρα βέβαια με το Παιδείας και Θρησκευμάτων μην το λέτε, γιατί την υπουργό σας την έχει αφορήσει ο... Ο Αμβρόσιος. Ναι, εμείς κύριε Ρεγκόγλου, ξέρετε, ασχολούμαστε με αμυγός παιδαγωγικά θέματα. Τίποτα άλλο. Ναι, αλλά μην ξεχνάτε κύριε Κόψη μου ότι είμαστε και άνθρωποι και ότι κάποια πράγματα όταν τα ακούμε. Εντάξει. Εντάξει. Θα μου πείτε τώρα επίσημα δεν πρέπει να τα συζητάμε, αλλά. Πάμε λίγο στο. Τα έλυσε όλα τώρα ο Αμβρόσιος, έλυσε τους αφορισμούς. Και επιμένει κιόλα από ό,τι διάβαζα χθες ότι αν δεν μετανοήσει, λέει η Κυραμέως, εγώ δεν θα άρω τον αφορισμό. Πρέπει να πούμε όμως εδώ, κύριε Ρέλου, κύριε Δαμιανίδη, ότι έχει γίνει μια εξαιρετική προσπάθεια. Δηλαδή, έτυχαν πολλές συγκυρίες αρνητικές αυτή τη χρονιά, πολλές πάμπολες θα έλεγα, σε όλα τα επίπεδα. Και η διαχείριση θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλή και αυτό φαίνεται από την έως τώρα λειτουργία των σχολείων, την επαναλειτουργία τους, τις αποφάσεις που παίρνονται και που είναι δύσκολες κάθε φορά. Και εμείς βέβαια εδώ δεν είμαστε για να τις κρίνουμε, προσωπικά δηλαδή σαν περιφερειακή διεύθυνση, είμαστε για να εφαρμόζουμε την εκπαιδευτική πολιτική με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να υπάρχει η εύρυθμη λειτουργία των σχολείων. Και αυτό θα κάνουμε και τώρα. Για πείτε μου λίγο, έτσι ένα σχόλιο, σαν πολλή κουβέντα δεν έγινε για αυτό το θέμα με τα δημοτικά. Ο καθένας λέει το μακρύ του, το κοντό του, εννοώ δηλαδή ότι από τη στιγμή που η αρμόδια επιτροπή, στην οποία δεν είστε εσείς που έχετε τελειώσει φιλολογία, ούτε εγώ που τέλειωσα νομική, αλλά είναι αυτοί που τέλειωσαν ιατρική και είναι λοιμοξιολόγοι, είπανε ανοίξτε τα. Τώρα σαν πολλή κουβέντα δεν κάνουμε, ακριβώς. Λέω εγώ. Και έχουν δοθεί μάλιστα τόσο σαφείς απαντήσεις, δηλαδή... Η τι έχει δείξει η εμπειρία στα γυμνάσια και στα λύκεια που ήταν θεωρητική. Η ομόφωνη εισήγηση της Επιτροπής. Το ότι η απουσία εμποδίζει την πνευματική, κοινωνική και ψυχική εξέλιξη. Το ότι τα παιδιά είναι πιο ασφαλή στο σχολείο. Υπάρχουν ατράνταχτα επιχείρηματα στα οποία μίλησαν οι ειδικοί. Εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο. Απλά θα κάνουμε όλες τις ενέργειες, όπως κάναμε μέχρι τώρα και για την τρίτη ηλικίου και για τις υπόλοιπες τάξεις ηλικίου και το γυμνάσιο. Και δεν στο κρύβω ότι κύριε Ρίλου, κύριε Δεμανίδη, χθες 2:15 τελείωσε περίπου η συνέντευξη κυρίως Υπουργού. 2 η ώρα εμείς είχαμε τηλεδιάσκεψη με όλους τους διευθυντές εκπαίδευσης. Μάλιστα. Και αν και δεν έχουν έρθει ακόμη οι τελικές εγκύκλοι που θα έρθουν για τον ΕΟΔΗ, από ό,τι μας έχουν ειδοποιήσει από το Υπουργείο και για τα νήπια και για τα δημοτικά χωριστές εγκύκλοι αυστηρές για να τηρηθούν, εμείς βάλαμε το πλαίσιο ώστε την Πέμπτη που θα παρουσιαστούν οι εκπαιδευτικοί να είναι σχεδόν έτοιμα για να υλοποιήσουν στο έπακρο τις οδηγίες που θα δοθούν. Άρα, 1 του μηνός ανοίγουνε. Μία του μηνός μέχρι τις 26 Παρασκευή. Ωραία, τα παιδιά θα πηγαίνουν μισά τμήματα θα είναι. Ακριβώς, θα πηγαίνουν πάλι Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή ή Τρίτη, Πέμπτη και να αλλάξει την άλλη εβδομάδα εφόσον είναι πάνω από 15. Μάλιστα. Εάν είναι μικρά τα τμήματα, πολύ μικρά, γιατί υπάρχουν στην περιφέρεια. Ναι. Θα πηγαίνουν κάθε μέρα. Θα πηγαίνουν κάθε μέρα. Ωραία. Θα τα υπάρχει... διαλύματα θα είναι ελαστόμενα, δεν θα είναι ίδια διαλύματα για όλο το σχολείο. Κάθε υποτμήμα θα έχει τα δικά του διαλύματα, στα δύο δηλαδή. Άλλοι θα φεύγουν, θα βγαίνουν 9, άλλοι 10 παρατέρτο, για να μην υπάρχει συγχρονισμός. Ναι. Πόσες ώρες θα είναι το μάθημα, κύριε Κόψη? 1:15. Δεν θα υπάρξει ολοήμερο. 1:15 τελειώνει το σχολείο. 1:15 τελειώνει. Ξεκινάει κανονικά 8:30 δηλαδή. 8:15. Δεν θα υπάρχει ολοήμερο, στην αρχή τουλάχιστον. Μάλιστα. Αυτό λέγεται από το Υπουργείο. Εάν όλα πάνε καλά, θα δούμε. Οι εκπαιδευτικοί που είναι στο ολοήμερο θα χρησιμοποιηθούν, γιατί ξέρετε, εμείς κάνουμε τώρα μια καταγραφή τις ημέρες αυτές, το πόσοι εκπαιδευτικοί έχουν άδεια ειδικού σκοπού, το πόσοι έχουν ή ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, ώστε να προσαρμόσουμε τα προγράμματα, να είμαστε έτοιμοι να μην λείψει ούτε μία ώρα. Σωστό είναι αυτό, γιατί από καθηγητές είναι το θέμα, πόσους έχουμε, αν θα είμαστε έτοιμοι για να γίνουν τα μαθήματα, και επίσης λίγο αν και τα σχολεία είναι έτοιμα να δεχθούν τους μαθητές. Τα σχολεία από χθες, κύριε Δαμιανίδη, αρχίσαμε την επεξεργασία και την προεργασία έτσι όλοι αυτοί. Δηλαδή, με οι διευθυντές εκπαίδευσης σήμερα θα έρθουν με όλους τις σχολικές επιτροπές σε επικοινωνία για να φέρουν όλα τα υλικά να καθαριστούν. Οι καθαρίστρες είναι πολύ σημαντικό. Έχει προβλεφθεί νομοθετική ρύθμιση και έχουν δοθεί επιπλέον κονδύλια για τροποποίηση των συμβάσεων. Μάλιστα. Όσοι ανήκουν δηλαδή στην πρωτοβάθμια από τη Δευτέρα θα είναι στην πρωτοβάθμια και όσοι σε δευτεροβάθμια σε τεταρτοβάθμια με τροποποίηση των συμβάσεων. Όλοι θέλουμε τα σχολεία να είναι καθαρά. Οπότε θα είναι καθαρά με 2 φορές την ημέρα. Είναι το τελευταίο, θα έλεγα, στάδιο όλη αυτή τη διαδικασία, αλλά έχουμε την εμπειρία των προηγούμενων τάξεων και θεωρώ ότι θα πάμε και εδώ. Μάλιστα. Καλά. Πάμε και σε ένα ακόμα θέμα, το οποίο έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις και, αν θέλετε, και την προσωπική μου άποψη είναι λίγο επικίνδυνος προς το χειρισμό του. Αναφέρομαι στο θέμα με την τοποθέτηση κάμερας, όπου θα πρέπει ο εκπαιδευτικός
να είναι μπροστά σε μια κάμερα, σε ένα λάπτο, στο κινητό, δεν ξέρω πώς θα γίνει, τι προβλέπει ο νόμος, και θα πρέπει να παρουσιάζει το μάθημα στα παιδιά τα οποία δεν θα είναι στην τάξη, αλλά θα είναι εξ αποστάσεως. Υπάρχουν πολλά θέματα. Δηλαδή, από ό,τι ξέρω, οι εκπαιδευτικοί έχουν κινηθεί και προς την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η Υπουργός λέει πως θα πρέπει να μπει εν τέλει αυτή η κάμερα μέσα. Τι θα δείχνει, πού θα είναι, πόσο εύκολο είναι αυτό για τον δάσκαλο να το χειριστεί. Πολύ καλά κάνετε και το βάζετε και σας ευχαριστώ. Τελικά κατάλαβε ένας μύθος αυτός. Ξέρετε γιατί. Δεν υπάρχει κάμερα. Υπάρχει υπολογιστής, όπως τώρα. Το δίμηνο αυτό, μέσω της πλατφόρμας της WebEx, ο καθένας ή άλλες πλατφόρμες που χρησιμοποιήσε ο καθένας, μπορούσε να χρησιμοποιεί τον υπολογιστή του από το σπίτι για να διδάσκει στους μαθητές του, γιατί υπήρχε αναστολή λειτουργίας. Τώρα αυτό, εφόσον επιθυμεί ο εκπαιδευτικός, και εγώ θα μπορούσα γιατί να μην επιθυμεί, δεν είναι άβατο η διδασκαλία. Δύο προϋποθέσεις υπάρχουν στη διδασκαλία, κύριε Ρολίγου, κύριε Δημενίδη. Να είσαι καλά προετοιμασμένος, που είναι όλοι, και να ελέγχει την τάξη σου, που το κάνουν όλοι. Δεν υπάρχει λοιπόν κανένας λόγος. Ο υπολογιστής θα εστιάζει στον πίνακα και όχι σε όλη την πορεία, τη διδασκαλία, το όλο το 45 λεπτό, μόνο στην παράδοση του μαθήματος, ώστε υπάρχει μια ομάδα ευπαθής, αν θέλετε, με άλλους λόγους, που δεν μπορεί να έρθει στο σχολείο. Μάλιστα. Δεν είναι εφικτό, λογικό, αυτή τη ομάδα να την υποστηρίξουμε. Άρα δεν λέτε ότι η κάμερα, αυτό είναι απαραίτητο να το διευκρινίσουμε. Για μισό λεπτό. Την περίοδο που ήταν κλειστά τα σχολεία, κύριε Κόψη, δεν υπήρχε ο υπολογιστής που έκανε ο δάσκαλος, καθηγητής, μάθημα από το σπίτι του, ας πούμε, και τον βλέπανε τα παιδιά. Ακριβώς. Τώρα τι θα αλλάξει. 90.000 τάξεις δημιουργήσαμε στην Κεντρική Μακεδονία. Όλοι σχεδόν οι εκπαιδευτικοί κάνουν αυτό το πράγμα. Τώρα για να μην μπερδευτώ, τώρα τι αλλάζει. Πάλι δεν θα έχει ένα... Θα έχει τον υπολογιστή. Ναι. Καταρχάς θα έχει την τάξη. Θα έχει τα 15 παιδιά της τάξης. Ναι, βρε παιδί μου, υπολογιστή. Που μπορεί να είναι 10. Μπορεί να είναι 10. Μπορεί να είναι 10. Και τα 5 να είναι στο σπίτι. Πού θα κοιτάει ο υπολογιστή. Ο υπολογιστή θα εστιάζει μόνο στον πίνακα ή στον καθηγητή, εφόσον επιθυμεί. Αν όχι, μπορεί να εστιάζει μόνο στον πίνακα και μόνο στην παράδοση του μαθήματος. Όχι δηλαδή στην εκπαίδευση. Πάλι δεν το κατάλαβα. Δηλαδή μέχρι τώρα δεν έβλεπαν τα παιδιά από το σπίτι το δάσκαλο. Έβλεπαν το δάσκαλο. Και τώρα γιατί να πει δεν θέλω να με δούνε. Είναι ερώτημα και δικό μου, δεν στο κρύβω. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να βοηθήσουμε τους μαθητές. Δεν Στέφανε, ήταν αυτό το ματσούκι που έχω εδώ μπροστά μου και έκανα μάθημα. Και με έβλεπες εσύ από το σπίτι σου. Το τώρα δεν θα είναι το ίδιο πράγμα. Να το πω ως γονιός. Πες το για να καταλάβω, δεν μπορώ να το καταλάβω. Λοιπόν, γίνεται σε αυτή τη WebEx την πλατφόρμα. Υπάρχει αμφίδρομη επικοινωνία. Δηλαδή και ο καθηγητής βλέπει τα παιδιά και τα παιδιά βλέπουν τον καθηγητή. Ωραία. Εντάξει. Και υπάρχει ένα θέμα, το αν αυτή η πλατφόρμα είναι ασφαλής. Δηλαδή υπάρχουν οι φατσούλες των παιδιών μας σε ένα παράθυρο με το πρόσωπο του καθηγητή και 15 παιδάκια. Συγγνώμη, γιατί αφού σου λέει μόνο τον καθηγητή. Δεν είπα κάτι λάθος. Ο εκπαιδευτικός έχει τον πλήρη έλεγχο. Έχει. Δηλαδή μπορεί να κλείσει το μικρόφωνο με σίγαση και να μην δίνει το λόγο σε κανέναν. Μπορεί να κλείσει τις κάμερες και να μην φαίνεται κανείς. Και μόνο να ακούγεται η διδασκαλία. Όποιος ζητάει, ανάβει ένα χεράκι και παίρνει το λόγο. Βάζει μέσα στην σύστημα αυτό, μέσα στην πλατφόρμα αυτή, μόνο όσοι έχουν τον κωδικό. Δηλαδή, μία τάξη. Δεν μπορώ να δώσω εγώ τον κωδικό σε άλλους και όλα να μπούμε να κάνουμε πλάκα. Εντάξει, για το όνομα του Θεού. Όταν όμως το δώσω σε 15 παιδιά, που 15 θα μπουν για να παρακολουθήσουν, μόνο αυτοί έχουν το δικαίωμα με τον συγκεκριμένο κωδικό. Κανείς άλλος δεν μπαίνει. Γιατί να υπάρχει διαρροή. Μιλάμε για μία τάξη, μιλάμε για συνειδητοποιημένα παιδιά, στα οποία κάνουμε μάθημα για να βοηθήσουμε να προαχθεί η εκπαίδευση. Νομίζω ότι εγώ το σέβομαι και. Πολύ κουβέντα για το τίποτα. Σέβομαι ότι το γεγονός ότι μπορεί να υπάρχει ασφάλεια μέσα σε αυτή την πλατφόρμα. Αυτό που με προβληματίζει είναι ότι, επειδή έχω ζήσει τη δυσκολία πολλές φορές στην επικοινωνία αυτή τη απομακρυσμένη διδασκαλία, υπάρχει ένα ζήτημα λειτουργικότητας. Δηλαδή, θα μπορεί ο εκπαιδευτικός να χειρίζεται παράλληλα και τα παιδιά τα οποία είναι στην αίθουσα, αλλά και τα 5-6 παιδιά τα οποία είναι στους υπολογιστές του σπίτι. Το κλείνει για να μην τους βλέπουν, ρε παιδί μου. Άμα κλείσει και. Τι είναι, δεν είναι. Να βλέπουν μόνο αυτό, ναι. Και μόνο τον πίνακα. Και το κάνει σε κάποιες στιγμές. Δεν το κάνει σε όλη τη διάρκεια της διδασκαλίας. Μπορεί να το κάνει στο τεταρτάκι, το οποίο πρέπει να διδαχθεί ήλιο για να δει το παιδί και να δώσει ασκήσεις για να πάρει στο σπίτι του. Δηλαδή, είναι τόσο εύκολη και ευέλικτη αυτή η λύση. Ό,τι είναι προ συμφέρον των παιδιών, θεωρώ.
κύριο Ιούλου και κύριο Δανταμιανίδη, ότι πρέπει να το να κάνουμε. Νομίζω και, τα... νομίζω και σε αυτό, κύριε Κόψη μου, πολλή κουβέντα για το τίποτα. Δεν βλέπει το μυαλό μου και δεν έχω κανένα λόγο να υπερασπιστώ κανέναν. Αλλά μέχρι τώρα γινότανε. Τώρα ξαφνικά μας έπιασε αγωνία να μην γίνει. Δεν το κατάλαβε. Κύριε Κόψη, θεωρείτε ότι αυτό το δεκαήμερο ουσιαστικά που θα έχει το κάθε παιδί, το μισό τμήμα τέλος πάντων, γιατί είναι 10 και 10 μέρες ουσιαστικά, έτσι, θα λειτουργήσει και ως μια πρόβα τζενεράλε για το Σεπτέμβρη, προκειμένου να είμαστε έτοιμοι? Δηλαδή είναι και λίγο πρόβα. Δεν θέλω να πω, ξέρετε, σε αυτή τη δικασία. Θεωρώ ότι, πιστεύω, ελπίζω ότι να ξεκινήσουμε Σεπτέμβριο με τους Ιωνούς τους καλύτερους όπως κάθε χρονιά. Σίγουρα θα είναι για μας επίσης μια προετοιμασία. Το εάν συμβεί το απρόπτο, να μπορούμε να δούμε πώς θα διαχειριστούμε και το Σεπτέμβριο. Μακάρι να μην συμβεί. Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία στην προσπάθειά σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.